πάνω στην πορεία σου έχεις δεχτεί ανταγωνισμό. Είδα ότι η δουλειά από την πρώτη μέρα είχε ανταγωνισμό, ακόμα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενώ όταν δεν υπήρχε αναγνωρισιμότητα, όταν δεν είχα τα δικά μου τραγούδια, υπήρχε πάντα ανταγωνισμός, ποιος θα τραγουδήσει την πιο καλή ώρα, ποιος θα πει τα πιο καλά τραγούδια, τα σουξέ της εποχής. Θυμάσαι κάποιο ευτράπελο που να έχει συμβεί πάνω στην πίστα? Έχει τύχει στο εξωτερικό, έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει σε δύο διαφορετικά μέρη. Το ένα ήταν στο Λονδίνο, σε συναυλία που εκτοξεύτηκε ένα σουτιέν. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί είναι έτσι ένα highlight, ας πούμε, χαρακτηριστικό. Και σε κάποια άλλη συναυλία στην Αμερική, στο Atlantic City ήμουνα, σε ένα καζίνο που έπαιζα μεγάλο. Την ώρα που τραγουδούσα κάνανε bachelor, οπότε ήταν τα κορίτσια και η νύφη και χαριτολογώντας πετάγανε, ξέρεις, κάποια ζόρουχα. Σε έχει ζηλέψει ποτέ η γυναίκα σου γι' αυτό? Όχι, όχι, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια πριν ακόμα ξεκινήσω τη δουλειά, οπότε έχει ζήσει από την αρχή όλο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα δεν σου κρύβω, επειδή σου ανέφερα το σκηνικό αυτό στο Atlantic City στην Αμερική, ήταν παρούσα, γιατί αρκετές φορές όταν πηγαίνουμε εξωτερικό και μπορεί να βολεύει η κατάσταση και με τα παιδιά, έρχεται μαζί. Οπότε ήταν παρούσα σε αυτό το σκηνικό και θυμάμαι που το είχε τραβήξει βίντεο για να το ανεβάσω μετά και να κάνουμε το σχετικό χαβαλέ. Έχω μια καρδιά που τρέχει. Είναι για έναν μπαμπά να έχει τρία κορίτσια, έχει άγχος και μία τη σύζυγο, ναι. Κοίτα να δεις. Σίγουρα θεωρώ ότι για έναν μπαμπά το να έχει τρία κορίτσια και τη γυναίκα του να τον προσέχουν είναι ότι καλύτερο. Με έχουν πασά, δεν έχω κανένα παραπονό. Σκέφτεσαι από τώρα ότι σε λίγα χρόνια θα έρθει κάποιος και θα μου πάρει τα κοριτσάκια μου και ποιος θα είναι αυτός? Δεν το σκέφτομαι από τώρα, αλλά είναι κάτι που είναι το πιο φυσιολογικό και το πιο normal να γίνει. Το θέμα δεν είναι να γίνει, το θέμα είναι να είναι τυχερές στη ζωή τους και να βρουν έναν άνθρωπο που να ταιριάξουν, γιατί αλλιώς όταν δεν ταιριάζεις με έναν άνθρωπο αρχίζεις και ταλαιπωρείσαι. Έχεις μιλήσει στις κόρες σου για τα φαινόμενα αυτά που μαστίζουν τώρα την εποχή μας, για τα φαινόμενα Me Too? Αυτό που τους λέμε είναι ότι πρέπει να προσέχουν πολύ στα πάντα και οτιδήποτε ανά πάσα και αν συμβεί από κάποιον εκτός από μένα και τη σύζυγό μου, θα πρέπει να είμαστε γνώστες. Να μην ντραπούν, να μην φοβηθούν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ντραπείς ή να φοβηθείς να το αναφέρεις στους γονείς σου. Οι γονείς σου είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θέλουν το καλό σου. Θάνο, σε βρίσκω σε δημιουργική φάση, δημιουργείς το νέο σου τραγούδι. Ήμουνα στούντιο, τελείωσα μάλιστα πριν από λίγες μέρες. Μπήκαμε, γράψαμε, θα είναι μια επανεκτέλεση το τραγούδι. Είναι ένα παλιό τραγούδι, όχι δικό μου, άλλου καλλιτέχνη. Θα το μάθετε λίγαν συντόμως ποιο είναι. Είναι ζεμπέκικο, μπορώ να πω, γιατί βλέπω ότι αυτό το διάστημα, το μόνο καλό της όλης φάσης, αν μπορώ να πω εγώ καλό σε εισαγωγικά, είναι ότι γυρίζει λίγο το πράγμα σε πιο λαϊκά μονοπάτια. Και έχουμε ακούσματα από πολλούς καλλιτέχνες που κυκλοφορούν με κάποια ζεμπέκικα.